κατευθείαν σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Η Τίνα Μεσαροπούλου, όταν μιλάει, έχει παρασκήνιο. Θα αποκαλύψουμε διάφορα. Ξεκινήσουμε όμως από μια αγαπημένη εκπομπή που και εμείς τη βλέπουμε και προβάλλουμε και τα καλύτερά της. Και μας έχει ληφθεί ξυμή με τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν να γυρίσει, δεν γύρισε. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που τραβάει από την προηγούμενη Πέμπτη που έχει νευρικό. Λάκα κάνει. Την Πέμπτη είναι επαναλήψεις. Από την Πέμπτη είναι επαναλήψεις. Α, πρόβλημα, δεν φαίνεται. Ο Νίκος δεν φαίνεται ότι είναι επαναλήψη. Τι λες, Δημήτρη, τα βιντεάκια φαίνεται. Είναι πολλές ημέρες. Να ακούσουμε, αφήστε την Τίνα να μας πει το ρεπορτάζ. Αλλά, η είδηση είναι ότι δεν φαίνεται. Λοιπόν, ήταν να επιστρέψει την Δευτέρα. Υπήρχε ένα κρούσμα, είχαν βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα δύο κρούσματα κορονοϊού την Πέμπτη στα rapid test που γίνονται πριν από την έναρξη της εκπομπής. Πέρασε το Σαββατοκύριακο, είχαν πει θα βγουν από Δευτέρα. Μάλιστα, κάθε μέρα ανεβάζουν και στον προσωπικό λογαριασμό της εκπομπής διάφορα που λένε ότι θα βγούμε αύριο, θα βγούμε. Αυτό δεν συνέβη τελικά ποτέ μέχρι σήμερα. Μάλιστα, χθες ο Νίκος Μουτσινάς αναγκάστηκε και έκανε ένα instant story όπου μίλησε γιατί δεν βγαίνουν στον αέρα και εξήγησε. Πάμε να το ακούσουμε, ναι, μπορούμε. Ναι, να το ακούσουμε, Τίνα μου. Καλησπέρα, παιδιά μου, τι γίνεται, πώς είστε, εύχομαι όλοι καλά, εύχομαι υγεία. Εμείς, όπως καταλάβατε και από την Πέμπτη και την Παρασκευή και όπως εχθές, μας βρήκε ο COVID, τελικά μας έψαξε ένα χρόνο, μας βρήκε. Υπάρχουν κάποια κρούσματα, οπότε για θέμα υγείας και πρόληψης δεν θα βγούμε για κάποιες μέρες ζωντανά, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα Νίκος, είναι γεγονός ότι και πέρσι είχε σταματήσει κάποιες μέρες για να προστατευτεί από τον ιό και γενικώς σε όλα τα στούντιο που φιλοξενούνται πολλές παραγωγές είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Αλλά αυτά είναι και υπάρχει φυσικά πράγματα. Πρωτόκολλο. Και στο Just είχε και αλλά στο Facebook. Αλλά το θέμα είναι, ειλικρινά σας το λέω τώρα, το περίεργο είναι, αν δεν είσαι τακτικός τηλεθεατής της συγκεκριμένης εκπομπής, ναι, εγώ δεν το κατάλαβα. Είναι τι έχει συμβεί. Μήτρη, ένα λεπτό και να το κάνεις αυτό το σχόλιο που δεν κρατιέσαι. Ένα λεπτό. Είναι ουσιώδες. Θα το κάνω. Απλά να πούμε λίγο το ρεπορτάζ. Απλά να σε ενημερώσω ότι αν τη βλέπεις την εκπομπή, καταλαβαίνεις ότι είναι επανάληψη από τα βιντεάκια που παίζει. Άλλο είναι το ρεπορτάζ, να καταλάβουμε. Συνήθως όταν έχουμε κάποιο κρούσμα και δεν υπάρχει διασπορά, μετά από 2-3 μέρες γίνονται συνολικά τεστ μοριακά και επιστρέφουν. Και επιστρέφουν. Ο λοιπόν, Νίκος γιατί δεν έχει επιστρέψει, μιλάμε για μεγάλη διασπορά. Ακούστε να δείτε τι συνέβη. Την Κυριακή βρέθηκε και νέο κρούσμα κορονοϊού σε άνθρωπο, σε συνεργάτη, που εμφανίζεται και πιο μπροστά. Άρα από και εντός πλατό και εντός γραφείου υπάρχει είναι τα κρούσματα. Υπάρχει μια μεγάλη διασπορά σε όλη την εκπομπή. Μάλιστα τη Δευτέρα έγιναν προσπάθειες να βγουν στον αέρα. Δηλαδή ζήτησαν συνεργάτες απ' έξω να έρθουν, ώστε η εκπομπή να καταφέρει να βγει στον αέρα. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη τελικά. Δηλαδή κάποιος από αυτούς που φαίνονται που έχει νοσήσει να μην φανεί και να έρθουν κάποιοι άλλοι απ' έξω. Okay. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ μεγάλη διασπορά και φοβήθηκαν να βάλουν και άλλους ανθρώπους σε περιπέτειες, αποφάσισαν σε συνεργασία η παραγωγή με τον Sky και τον Νίκο Μουτσινά να μην βγει τελικά η εκπομπή. Για δεν διακινδυνεύεις. Τώρα μιλάμε για ζητήματα υγείας, ασφάλειας και πρωτοκόλλου. Άρα συνολικά υπάρχουν τρία κρούσματα. Τρία κρούσματα μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, διότι όπως καταλαβαίνετε. Και ανθρώπων που δεν έρχονται όλοι σε άμεση επαφή. Ακριβώς. Δηλαδή, άλλοι είναι στο πλατό, άλλοι είναι στο γραφείο, άλλοι είναι πίσω από τις κάμερες, άλλοι είναι στο κοντρόλ. Ποιοι έχουν, μπορούμε να πούμε. Όχι, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει και ποιοι δεν έχουν, μπορούμε να πούμε. Επειδή όμως αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σε επαφή και φοβούνται ότι μην τυχόν και σε άλλους ελέγχους που θα γίνουν, γιατί γίνονται καθημερινά τεστ μέχρι τη στιγμή που θα καταφέρουν να βγουν στον αέρα. Και αν όντα νεύρα έχουν σπάσει, μπορούμε να πούμε. Γιατί σίγουρα όλων, το λέω γιατί όπως καταλαβαίνετε και το κανάλι θέλουν να βγει και ο Νίκος Μουτσινάς θέλει πολύ να βγει. Σίγουρα θα θέλει να βγει η ομάδα. Δεν γιατί ο Νίκος είναι. Έχει πρόβλημα, είναι το κανάλι, λέω. Σίγουρα θα θέλει να βγει, γιατί έρχεται και το Πάσχα. Ο Νίκος σίγουρα θα κάτσει μια εβδομάδα το Πάσχα. Μία, δύο. Δύο, οπότε ξέρεις. Μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, παιδιά, με τον κορονοϊό, εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει. Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Και είναι μην το βρεις ανάμεσά σου. Γιατί βλέπεις ότι τελικά η διασπορά, αν τυχόν νοσήσει κάποιος εκ των ενόντων, μπορεί να είναι καταστροφική. Σε νούμερα έχει χάσει η ζώνη του λόγω των επαναλήψεων. Δεν είναι έτσι. Έχει μία πτωτική τις πρώτες μέρες. Όχι, παιδιά, για να κρατάει και 12 στην επανάλειψη σε μια εποχή που υπερσόντρεσε. Αφού σου την επανάληψη, ρε παιδάκι μου. Εσύ το λες για κακό, αλλά δεν είναι πάντα δεν κακό αυτό. Για, κακό. Όχι, για καλό το λέει, για καλό το λέει. Ναι. Για φαίνεται. Περαστικά. Για καλό του σταθμού, για κακό του Νίκου. Διαλέξτε. Το λέω για καλό ή για κακό. Καλημέρα, Νίκο μου. Περαστικά σε όσους από την ομάδα σου νοσούν. Πάμε να δούμε το επόμενο συγκεντρωτικό.